Βρισκόμαστε σε κινητοποίηση μπροστά στο κεντρικό κτίριο της Τράπεζας Πειραιώς στη Θεσσαλονίκη. Ο λόγος είναι η είδηση και η ανακοίνωση της Παρασκευής ότι τα κόκκινα δάνεια της Τράπεζας θα πουληθούν σε ξένα φαντ. Αυτό σημαίνει κατ' επέκταση ότι οι θέσεις των εργαζομένων είναι σε κίνδυνο. Δεν ξέρουμε αν θα απολυθούν ή αν θα ενοικιαστούν ή αν θα αλλάξει η σχέση εργασίας τους προφανώς με λιγότερα δικαιώματα. Όπως επίσης και το γεγονός ότι τα κόκκινα δάνεια πουλούνται σε φαντ. Έχει ιδιαίτερη σημασία για μας που προσπαθούμε να υπερασπιστούμε τη λαϊκή κατοικία και τη λαϊκή περιουσία. Θεωρούμε ότι από το κάδρο δεν πρέπει να βγάλουμε εκτός από τους τραπεζίτες και τους βιομήχανους και την κυβέρνηση. Άλλωστε, ο Δραγασάκης βγήκε με δηλώσεις τις προηγούμενες μέρες και υπερασπίζονταν μια τέτοιου είδους λύση. Γενικά, όλη αυτή η εξέλιξη των τελευταίων χρόνων, όπου στην αρχή δίνονταν δάνεια αθρώα, κατασχέθηκαν σπίτια, συνεχίζουν να κατάσχονται. Πάντα το λογαριασμό τον πληρώνουν τα λαϊκά στρώματα, τον πληρώνουν οι εργαζόμενοι, ώστε οι τράπεζες να μπορούν να συνεχίσουν το θεάρρο στο έργο τους, δηλαδή να χρηματοδοτούν το μεγάλο κεφάλαιο τους βιομήχανους σε βάρος ημών στους οποίους πάλι θα σταλεί ο λογαριασμός, είτε με τέταρτο μνημόνιο, είτε με όποιον άλλο τρόπο επινοήσουν. Πώς ανακοινώθηκε αυτό στους εργαζόμενους, πώς το έμαθαν, τι τους έχει υποθεί, αν τους έχει υποθεί κάτι επίσημα από την τράπεζα? Από την τράπεζα δεν τους έχει υποθεί κάτι επίσημα. Σίγουρα τα συνδικαλιστικά τους όργανα με βάση την ειδησιογραφία και τις εξελίξεις τους έχουν ενημερώσει. Το δεδομένο που έχουμε αυτή τη στιγμή είναι ότι απειλούνται οι θέσεις 1.200 εργαζομένων στην Τράπεζα Πειραιώς. Είναι οι συνάδελφοι που δουλεύουν κυρίως στα κόκκινα δάνεια και στο νομικό τμήμα. Εργαζόμενους προσπαθούμε να τους κινητοποιήσουμε, να στηρίξουμε τον αγώνα τους. Έναν αγώνα που πρώτα αφορά τη δικιά τους τη δουλειά, αλλά κατ' επέκταση αφορά και τους δανειολήπτες. Προφανώς θα υπάρξουν εξελίξεις, προφανώς θα υπάρξει κλιμάκωση.